Τα φασόλια πρεσπών αποτελούν παραδοσιακό προϊόν της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, ενώ ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους που οφείλεται στον τόπο αλλά και στον τρόπο παραγωγής τους. Καλλιεργούνται ακολουθώντας ένα σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, ώστε να παράγονται προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή για το περιβάλλον αλλά και για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Το κύριο μέλημα του παραγωγού είναι να βγάζει ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο να είναι ασφαλή για τον καταναλωτή, να προστατεύει και το περιβάλλον, γιατί και η περιοχή, όπως θα γνωρίζουν πολλοί, είναι στη φύση 2000, Natura. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ακολουθούν κάποιους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να αυξάνουμε την καλλιέργεια, έως που στο τέλος έχει φτάσει στην περιοχή μας να είναι σχεδόν μόνο καλλιέργεια. Η έκταση που καλλιεργούμε είναι γύρω στις 10.000 στρέμματα σε διαφορετικές περιοχές. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Πελεκάνος δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των φασολιών των πρεσπών. Τα μέλη του συνεταιρισμού αναπτύσσουν δραστηριότητες για την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία των φασολιών των πρεσπών. Μιλάμε για ένα πολύ καλό παραδοσιακό προϊόν. Να αναδείξει τα χαρακτηριστικά που έχει το προϊόν που οφείλονται από την εν λόγω περιοχή των πρεσπών. Και επίσης να μπορέσει να βγάλει και άλλα προϊόντα και άλλους κωδικούς. Εκτός το φασόλι, το ξερό φασόλι που θα βγει στην αγορά, να προσπαθήσει να βγάλει και άλλους κωδικούς, όπως για παράδειγμα η κονσέρβα. Τα φασόλια έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές στην Πρέσπα. Οι νέοι παραγωγοί αναζητούν καινούργια προϊόντα και νέους τρόπους για την προώθησή τους. Ακριβή στοιχεία για το πότε ακριβώς άρχισε η καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσπα δεν υπάρχουν. Αναφέρεται όμως ότι πληθυσμός φασολιού με την επωνυμία Πλακή ή Πλακέ εισήχθη στην περιοχή τη δεκαετία του 1920. Σήμερα καλλιεργούνται και άλλα είδη.